Έχουμε λοιπόν κάτι στο μπαλκόνι, έχουμε πει τα νέα μας, τσιμπάμε λίγες πατάτες μπράβας, μπουκώνουμε λίγες σελίτσες ζεστές και έχουν αρχίσει και τελειώνουν αυτά, αλλά η παρέα συνεχίζει το κουτσομπολιό, συνεχίζει τον μπιριμπίρι. Τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε κάτι ακόμα γρήγορο να τσιμπήσουμε και πολύ υγιεινό, σπιτικές τορτίγες, τορτίγια chips δηλαδή, που θα φτιάξουμε μόνοι μας και θα τις συνοδεύσουμε με ένα φανταστικό χούμους λεμονιού. Δεν θα πιούμε και κάτι? Θα φτιάξουμε μια τζιντζεράδα, αρωματική, πλούσια σε γεύση, με μέλι, με λεμόνια, με δυόσμους, με τζίντζερ φυσικά και λίγο sparkling, δηλαδή έτσι λίγο με μπουρμπουλήθρα, θα βάλουμε λίγη σόδα μέσα και θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως με τις τορτίγες. Για όλα αυτά που σας είπα, που σας ακούγονται λίγο έτσι χρονοβόρα, 15 λεπτά θέλετε, όσο να ψηθούν οι τορτίγες, φτιάχνετε τζιντζεράδα. Τορτίγια chips. Αυτά τα chips που παίρνουμε συνήθως στα σακουλάκια, που έχουν πάρα πολύ αλάτι, που συνήθως είναι τηγανιτά. Με ένα μαχαίρι, λίγο αλάτι, λίγο λάδι και μπαχαρικά τα φτιάχνετε, παιδιά, μόνοι σας. Δύο τορτίγες θα χρειαστούμε. Τα βάζω εδώ στο ξύλο κοπής μου και με ένα μαχαιράκι τα κόβω σε ό,τι σχήμα θέλω. Τετράγωνα, τρίγωνα, μεγάλα, μικρά, δεν έχει καθόλου σημασία. Εγώ τώρα θα τα κόψω στη μέση. Τέλεια. Τις ξανακόβω στη μέση. Και τις ξανακόβω στη μέση. Ωραία, εδώ μπορώ να τις κάνω όσο χοντρές θέλω, όσο λεπτές θέλω, όσο τρίγωνες θέλω. Κοιτάξτε τι όμορφα που είναι, τέλεια. Μου αρέσει που είναι έτσι λεπτούλικα και είναι και αρκετά μακριά, ώστε να παίρνω μπόλικο χούμους. Λοιπόν, τις χωρίζω και παίρνω το ταψί του φούρνου. Μπαχ. Τις απλώνω καλά. Δεν θέλω να κάτσει η μία πάνω στην άλλη. Λίγο προσοχή σε αυτό, γιατί θέλω να ψηθούν ωραία και να γίνουν τραγανές. Σούπερ! Τώρα, θέλω για να γίνουν τραγανές να τις αλείψω με ελαιόλαδο. Δεν θα πάρω το ελαιόλαδο και θα το πασπαλίσω έτσι από πάνω. Προτιμώ να πάρω ένα μπολάκι, να βάλω μέσα το ελαιόλαδο και με το πινέλο μου να τις αλείψω μία-μία. Άλυψα καλά τις πίτες μου με ελαιόλαδο. Πάμε λίγο να τους δώσουμε γεύση, αλατάκι, τέλεια, πιπέρι φρέσκο και πάπρικα. Γλυκιά, καπνιστή, πικάντικη, πάντα στην πάπρικα σας αφήνω ελευθερία. Βάζω μπόλικη πάπρικα, μου αρέσει, θα δώσει πολύ ωραία γεύση. Πάω να τις ψήσω στο φούρνο και επιστρέφω να ξεκινήσουμε την υπέροχη τζιντζεράδα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε ζυγίζοντας. Εδώ θέλω να ζυγίσουμε το βασικό συστατικό μου, το οποίο θα είναι φυσικά το τζίντζερ. Για όσους δεν είστε εξοικειωμένοι με το τζίντζερ, θα πω τώρα δύο πραγματάκια. Μαντάμ Τζίντζερ Γάρ, είμαι ειδική στο τζίντζερ, όπως καταλαβαίνετε, είναι και τα πιο αγαπημένα μου υλικά. Τζίντζερ, λοιπόν, είναι μια ρίζα κακάσχημη, παρόλα αυτά σούπερ αρωματική, σούπερ νόστιμη. Τη βάζουμε στα φαγητά, τη βάζουμε στα γλυκά, τη βάζουμε στα κοκτέιλ, τη βάζουμε στα μοκτέιλ. Ή το χειμώνα το βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι με κουρκουμά, μέλι και σαφράν. Το βράζουμε, ειδικά όταν είμαστε κρυωμένοι ή πονάει λίγο το στομάχι μας. Είναι πραγματικά το φάρμακο της φύσης. Το καλοκαίρι δε, αυτό το πραγματάκι, το βράζουμε, το κρυώνουμε, το βάζουμε στο ψυγείο και το πίνουμε παγωμένο. Εάν δυσκολευτείτε να βρείτε τη ρίζα, υπάρχει και σε σκόνη, σε μπαχαρικό και θα δούμε και πολλά πράγματα μαζί με αυτό. Λοιπόν, 80 γραμμάρια θέλω. 40 είναι αυτά. Θα κόψω και λίγο ακόμα. Ωραία. Και τώρα, για να το καθαρίσω και να μην χάσω καθόλου από τη σάρκα του, με ένα κουταλάκι κάνω έτσι και μαζεύω ουσιαστικά τη φλούδα, την καθαρίζω. Ήδη, παιδιά, τώρα που το καθαρίζω, έχει μία έτσι ένα άρωμα πολύ πικάντικο, αλλά και πολύ δροσερό, πολύ λεμονένιο θα έλεγα. Εδώ τώρα, επειδή έτσι το τζιντζεράκι μου είναι λίγο κουασιμοδάκι, έχει ρόζους, έχει κρυφές πλευρές, βοηθάω και με ένα μαχαιράκι εδώ πέρα. Τέλεια, το πρώτο κομμάτι, πάμε στο δεύτερο. Εδώ βλέπω ότι αυτό είναι λίγο ξερό, δεν το θέλω. Κόβω αυτούς εδώ τους ρόζους και αυτόν εδώ. Αυτό τώρα γιατί έχει γίνει, γιατί έχω κόψει την προηγούμενη μέρα, εβδομάδα, μήνα, κρατάει πάρα πολύ το τζίντζερ στο ψυγείο.
και έχει ξεραθεί λίγο πάνω. Το κόβω ίσα-ίσα, έτσι, στην επιφάνειά του. Μην χάσω πολύ. Έτοιμο το τζίντζερ μου. Φανταστικά. Μαζεύω τις φλούδες. Και πάμε τώρα να το κόψουμε σε μικρά κομματάκια. Μπορείτε, αν θέλετε, και να το τρίψετε. Εγώ λίγο βαριέμαι να τρίβω το τζίντζερ, γιατί έχει πάρα πολλές ίνες και λίγο με δυσκολεύει, οπότε προτιμώ να το κόβω σε φετάκια. Μετά τα φετάκια να τα κόβω σε μικρά σπιρτάκια, έτσι, λωριδίτσες. Και μετά θα κάνω έτσι ένα ελαφρύ ψιλόκομμα. Όπως είπαμε, δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ, γιατί μετά θα σουρωθεί. Και όλο αυτό θα το βάλω στο κατσαρολάκι μου. Ωραία. Τι άλλο θέλω μέσα στο κατσαρολάκι μου? Θέλω φλούδες λεμονιού. Τα λεμόνια λοιπόν που θα στύψω μετά μέσα στην τζιντζεράδα μου, δεν θέλω να χάσω τη φλούδα τους, είναι τόσο αρωματική, τόσο υπέροχη. Οπότε, 1, 2, 3, 4 ακέρωτα, ιδανικά βιολογικά λεμόνια, τα οποία είτε με ένα πίλερ είτε με το μαχαιράκι μου θα κόψω τη φλούδα τους. Δεν θέλω να πάω πολύ βαθιά μέσα, γιατί μετά θέλω να τα στύψω. Κόβω τις φλούδες, αφήνω αυτή τη λευκή, έτσι, υποφλούδα που υπάρχει από κάτω. Και μέσα στην κατσαρόλα και αυτά. Τέλεια. 4 λεμόνια λοιπόν. Και τώρα θέλω να βράσω τα λεμόνια, να βράσω το τζίντζερ. Θα χρειαστώ ένα δοσομετρητή. Εντάξει, μπορείτε να μην είστε πολύ ακριβείς σε αυτή τη συνταγή, δεν πειράζει. Απλά θέλω να πάρετε όσο πιο πολύ τα αρώματα των υλικών. Θα χρησιμοποιήσω φιλτραρισμένο νερό, το βλέπω όλο και πιο συχνά, ειδικά έτσι σε ξένα site που μπαίνω healthy, vegetarian, vegan για να εμπνευστώ. Και γιατί φιλτραρισμένο νερό? Γιατί δεν έχει χλώριο, οπότε ό,τι φτιάχνω γίνεται νόστιμο και πολύ υγιεινό. Θα χρειαστώ 500 ml. Μέσα στο κατσαρολάκι. Και πάμε να το βάλουμε στη φωτιά μας. Εδώ ανάβω, το αφήνω να πάρει μια βράση και το βράζω για 1-2 λεπτά. Ας πάρω και μια μικρή κουταλίτσα, λίγο να το ανακατέψω. Και περιμένω. Έχει βράσει εδώ 1-2 λεπτά, μοσχοβολάει η κουζίνα μου, τζίντζερ και λεμόνι. Και τώρα, κλείνω τη φωτιά. Το αφήνω εδώ στην άκρη. Θέλω όλα αυτά τα αρώματα να παντρευτούν, να γίνουν ακόμα πιο έντονα και ουσιαστικά να αρωματίσουν το νερό μου. Οπότε τα αφήνω εκεί, 8 λεπτά θα τα αφήσω και παράλληλα θα φτιάξω το dip για τα τορτίγια chips. Σαλάτα χούμους από 100% ελληνικά ρεβίθια, αυθεντική συνταγή, υπέροχη γεύση. Και χωρίς συντηρητικά, παρακαλώ, χωρίς γλουτένι για τα τζιντζεράκια που δεν τρώτε γλουτένι και vegan, που σημαίνει ότι είναι για όλους. Οπότε, παίρνω το χούμους μου, θα το μεταφέρω σε ένα μπολάκι και τώρα θα το σερβίρουμε με ένα φρέσκο κρεμμυδάκι. Θα το ψιλοκόψω. Τέλεια. Ωραία. Λίγα ντοματίνια. Θα τα κόψω έτσι λίγο άτσαλα, κάποια στη μέση, κάποια σε φετούλες. Μέσα στο χούμους μου και τα ντοματίνια. Θα βάλω το λαδάκι που μου έχει μείνει εδώ στο μπολ από το άλυμα της τορτίγιας. Το βάζω από πάνω. Τέλεια. Και θα βάλουμε και λίγη πάπρικα. Πάμε να φέρουμε το μπολ μας και θέλω τώρα εδώ να σουρώσω το λεμόνι με το τζίντζερ, αλλά θέλω να στύψω και τα λεμόνια. Κόβω τα λεμόνια και επειδή δεν θέλω κουκούτσια, δεν θέλω ίνες, δεν θέλω τίποτα, θα φέρω το σουρωτηράκι μου και θα το σουρώσω απευθείας εδώ μέσα. Σούπερ, θα στύψουμε και τα 4 λεμόνια εννοείται. Τώρα, εάν έχετε στο ψυγείο ένα ξεχασμένο lime,
ή ψάξτε το ψυγείο πριν ξεκινήσετε την τζιντζεράδα για αυτά τα καημένα, τα μισά λεμονάκια που μαραζώνουν εκεί πίσω-πίσω στο σιρτάρι του ψυγείου. Ψάξτε πρώτα αυτά πριν χρησιμοποιήσετε και κόψετε καινούρια. Είπαμε, προσέχουμε λίγο και τη σπατάλη τροφίμων στην κουζίνα μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον. Στίβο και το τελευταίο. Τέλεια. Παίρνω εδώ όσο ζουμί έχει μείνει μέσα στο σουρωτήρι. Τέλεια. Και από το ίδιο σουρωτήρι θα περάσω και το νερό μου που έχει πάρει άρωμα ginger και λεμόνι. Τώρα, μεγάλο μυστικό. Ναι, οκ, okay, είχε αρωματιστεί πάρα πολύ το νερό μου φυσικά. Όλο το άρωμα όμως, το πολύ πιο έντονο, βρίσκεται ακόμα εδώ πέρα. Οπότε, με το κουτάλι μου θα προσπαθήσω να πιέσω όσο πιο καλά μπορώ και τις φλούδες και το ginger. Κάθε σταγόνα που πέφτει από κάτω ενισχύει το άρωμα της τζιντζεράδας μου. Τέλεια. Πάει και αυτό. Σχεδόν έτοιμοι είμαστε. Θέλω ζυγαριά, φέρνω ζυγαριά, βάζω πάνω τον μπολ γιατί θέλω να ζυγίσω το μέλι. Αν είστε vegan τζιντζεράκια, δεν θα βάλετε μέλι, θα βάλετε ή σιρόπι αγάβης, αυτό το γλυκαντικό που βγαίνει από τους κάκτους και το βρίσκουμε πλέον παντού, ή maple syrup. Το σιρόπι σφένδα μου δηλαδή, που μας έρχεται από το μακρινό Καναδά, ένα απόλυτα φυσικό προϊόν και φυσικά vegan. Εδώ λοιπόν θα ζυγίσω το μέλι μου. Ένα ελαφρύ μέλι θα έβαζα εδώ, μην βάλετε έτσι από κυπαρίσια ή κάποιο πεύκο κτλ. Βάλτε ένα μέλι ανθέων, ένα μέλι θυμαρίσιο, ένα ελαφρύ μέλι. Ωραία, είμαι στα 90, θέλω να φτάσω στα 130. Αυτό ήταν. Και τώρα, γεια σου ζυγαριά. Καλησπέρα, μικρό μου φουέ. Ανακατεύω. Μέχρι να λιώσει το μέλι μου καλά. Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε εδώ. Πάω να φέρω λίγο παγωμένο νερό για να το αραιώσω λίγο παραπάνω και για να κρυώσει πιο γρήγορα. Εδώ θα χρειαστώ 250 ml. Τέλεια. Πάει και αυτό. Τελείωσε. Λίγο πάγο θέλω, λίγο δυόσμο, δύο ποτήρια, να φέρω τα νάτσος και ξαναπάω στην παρέα στο μπαλκόνι. Πάμε να φέρουμε λοιπόν πάγο. Στα καλά νέα, δεν θα χρειαστεί ποτέ να κάνω απόψυξη στην κατάψυξή μου, ούτε να ξύνω πάγους, γιατί έχει την λειτουργία No Frost που ελέγχει αυτόματα τα επίπεδα υγρασίας. Και επειδή είμαι και λίγο ξεχασιάρα, αν ξεχάσω την πόρτα ανοιχτή, θα με ειδοποιήσει με το σύστημα συναγερμού. Λοιπόν, για να αρχίσουμε τώρα λίγο να κλείνουμε σιγά σιγά τις δουλειές μας. Θα χρειαστώ καταρχήν ένα πιάτο. Όπως βλέπετε, τα τορτίγια chips έχουν βγει από το φούρνο. Και θέλω να ακούσετε αυτό λίγο. Άκου τώρα, τζιντζεράκι, εδώ τι γίνεται. Καταλαβαίνει. Πόπο. Είναι και πεντανόστιμα. Αλατισμένα όπως πρέπει. Αρωματικά. Τα βάζω όλα εδώ. Στην πιατέλα μου. Ωραία. Θα τα σερβίρω με το χούμους μου. Τέλεια πιατέλιτσα για μπαλκονάδα. Θα την βάλω εδώ μπροστά. Και πάμε τώρα να τελειώσουμε τις τζιντζεράδες. Δύο ποτηράκια. Φρέσκος δυόσμος. Θα βάλω τα φύλλα του ενός στο ένα ποτήρι. Τα φύλλα του άλλου στο άλλο ποτήρι. Τέλεια. Θα γεμίσω με πάγο. Σούπερ. Πάμε τώρα με μία κουτάλα να γεμίσουμε
με τη φανταστική τζιντζεράδα μας και μπορείτε στο μπαλκόνι να βγείτε ουσιαστικά με τον μπολ. Ένα έτσι πάγο και ο καθένας να πάρει το ποτηράκι του να γεμίζει, να τη φτιάχνει όπως θέλει, όσο ο Διός μου θέλει κτλ. Λοιπόν, γεμίζω τα ποτήρια. Δεν θα τα γεμίσω μέχρι πάνω-πάνω, γιατί σας υποσχέθηκα ότι θα είναι λίγο sparkling, δηλαδή θα έχει μέσα λίγες μπουρμπουλήθρες. Λοιπόν, γεμίζω τα 3/4. Εδώ η σκηνοθετάρα γουστάρει πάρα πολύ ginger, περιμένει να κλείσουν οι κάμερες και να το πιει όλο, είμαι σίγουρη. Τι ψάχνω? Σόδα. Σόδα, παιδιά. Λίγη σόδα από πάνω. Για τις μπουρμπουλήθρες. Καλαμάκια, όχι μιας χρήσης, όχι πλαστικά, μεταλλικά ή γυάλινα ή μπαμπού. Είναι πολύ σημαντικό να καταργήσουμε το πλαστικό και αυτό μπορούμε να το ξεκινήσουμε σιγά σιγά όλοι από το σπίτι με τέτοια έτσι μικρά κολπάκια. Λοιπόν, τζιντζεράδα. Τορτίγια tips, χούμους λεμόνι που το σερβίρουμε με ντοματίνια, με φρέσκο κρεμμυδάκι. Παίρνω ένα τέτοιο εδώ στο χέρι, τη τζιντζεράδα μου στο άλλο χέρι και θα ξεκινήσω από εδώ φυσικά. Το χούμους είναι, εντάξει παιδιά, έπος. Έπος, φουλ λεμονάτο, αρωματικό. Παιδιά, την ήπιασε τον όλη. Δύο μεγάλες τορτίγες, ελαιόλαδο, γλυκιά ή καυτερή πάπρικα, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, μία συσκευασία χούμους λέμον, ένα φρέσκο κρεμμυδάκι, 4 με 5 ντοματίνια. 80 γραμμάρια φρέσκο τζίντζερ, 4 μέτρια ακέρωτα λεμόνια, 500 ml νερό, 130 γραμμάρια μέλι, 250 ml παγωμένο νερό, 60 ml σόδα, φρέσκο δυόσμο, πάγο για το σερβίρισμα.